Καταρχάς σήμερα έχουμε την συμπλήρωση των 14 ημερών από εκείνη τη μεγάλη συγκέντρωση έξω από το εφετείο, χθες είχαμε συγκεκριμένα, σήμερα είναι η 15η μέρα, όταν είχε προειδοποιήσει, αν θυμάστε, ο κύριος Χαρδαλιάς και ο κύριος Κεκίλιας, ότι τέτοιου τύπου μεγάλες και πολυπληθείς συγκεντρώσεις χιλιάδων ανθρώπων, ασχέτως του για ποιο λόγο γίνονται, για τον πιο ευγενή σκοπό να γίνονται. Γιατί ήταν ένας ευγενέστατος. Σοβαρό κίνδυνο. Η συγκέντρωση ήταν ένας ευγενέστατος κόσμος. Ούτε μία αμφιβολία. Παρά τα αυτά, ήταν χιλιάδες κόσμου, ο ένας πάνω στον άλλον, οι περισσότεροι χωρίς μάσκες. Άρα ξέραμε ότι θα ήταν παντελώς φύση αδύνατον 14 με 15 μέρες μετά να μην έχουμε αύξηση των κρουσμάτων. Καθώς, εάν δεν είχαμε, θα είχαν καταργηθεί όλοι οι νόμοι αυτού του ιού. Που τι κλαίει αυτός ο ιός, τι είναι αυτό που θρέφει τον ιό, η έλλειψη αποστάσεων. Ή φωνάζουμε για τις πλατείες που γεμίζουν τα βράδια, γιατί σωστά παίζετε πριν τα βίντεο με τα μαγαζιά που είναι γεμάτο κόμμα, να ξεκαθαρίσω κάτι εδώ, γιατί είδαμε προσοχή το ρεπορτάζ σας και δεν θέλω να γίνονται παρεξηγήσεις. Έχουμε απαγορεύσει την Αττική τη λειτουργία των νυχτερινών κέντρων. Δεν έχουν απαγορευτεί τα κέντρα που έχουν άδεια εστιατορίου, αλλά τυχαίνει να παίζουν μουσική. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι τα κέντρα που έχουν άδεια εστιατορίου και παίζουν μουσική μπορούν να δρουν ανεξέλεγκτα. Δρουν βάσει των κανόνων και της πληρότητος που προβλέπει η κατηγορία της άδειάς τους. Οι εικόνες που δείξατε, εάν είναι τωρινές, δεν είναι αυτή η περίπτωση. Δεν είναι η περίπτωση δηλαδή. Ναι, να το ξαναδούμε το βίντεο. Την τήρηση των μέτρων. Είναι προφανές. Άρα εδώ έχουμε παραβίαση των μέτρων. Το λέει ότι κάποιοι λένε, μα γιατί η κυβέρνηση αφήνει 2 μέτρα και δίσταθμα. Δεν αφήνει 2 μέτρα και δίσταθμα η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση λέει, τα μεγάλα εθνικά δεν τα έχουμε σταματήσει, διότι δεν θέλουμε τον συνοστισμό πολύ κόσμου, που το μέγεθος των κέντρων αναποταφέρνει. Τα μικρότερα που έχουν άδεια μουσικής επιτρέπουν να λειτουργούν, αλλά με τους όρους και τους κανόνες. Ωστόσο, κύριε Γεωργιάδη, αναπόφευκτο θα πείτε και λογικό είναι, αλλά ο μεγαλύτερος συνοστισμός δεν παρατηρείται στα νυχτερινά κέντρα. Στα λεωφορεία παρατηρείται και στο μετρό. Πρώτα απ' όλα και στο μετρό και στο λεωφορείο έχουν ληφθεί πάρα πολλά μέτρα. Αλήθεια και υπάρχει το λεωφορείο που έχουν μπει και την τηλεργασία ψηφίσαμε και διαδικασμένα ωράρια κάναμε. Με συγχωρείτε, κάθε είδους μέτρο που μπορούσε ανθρώπινα να ληφθεί για να μειωθεί ο συνοστισμός στους χώρους που είπατε έχει ληφθεί.